Καλημέρα κύριε Αβγενάκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αβγενάκη. Σας είδα στο πλευρό του κύριου Μητσοτάκη στην περιοδία στην. Ήσασταν και εσύ εκεί από ό,τι είδα. Βεβαίως. Στην περιοδία στη Δυτική Μακεδονία. Πήγε καλά, έχω την αίσθηση. Για εσάς εννοώ. Νομίζω ότι ναι. Κάθε πέρασμα του κυρίου. Είστε λίγο εντός έδρας εκεί πέρα, μου φαίνεται. Μα όλη η Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κινείται εντός έδρας. Και κινείται με άνεση, διότι το βλέμμα του είναι καθαρό και συναντά επίσης καθαρά βλέμματα πολιτών που τον εμπιστεύονται και του λένε σε κάθε αφορμή, σε κάθε βήμα, κάνε κάτι να ξεμπερδεύουμε. Το συντομότερο να του πρέπει να αλλάξει σελίδα η χώρα μας. Ναι. Δεν αντέχουμε άλλο. Ειδικά επαγγελματίες, ειδικά αγρότες, ειδικά νέα παιδιά, στέλνουν το μήνυμα αυτό με κάθε ευκαιρία. Με κάθε αφορμή. Δεν το συζητώ. Είναι πλέον συστηματικό αυτό το πράγμα. Δημιουργείται ένα κύμα. Mm. Δεν αντέχουμε άλλο, φύγεται. Ναι, αυτό το συντομότερο δυνατόν. Ναι, το ακούω. Μερικοί δεν το ακούνε, αλλά δικό του θέμα. Λοιπόν, πέστε μου κάτι. Έχει μια δήλωση της ο κ. Μητσοτάκης, την οποία την κράτησα για να σας βάλω να τη σχολιάσετε. Λέει ο Τσίπρας ήταν ο κύριος Τσίπρας, συγγνώμη, ήταν ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή πως είχε γραμμάτια. Δεν ξέρω τι γραμμάτια εννοώ, είπα ότι λέει. Αναλάβει για να εξοφλήσει. Η αλήθεια όμως είναι σκληρή για την Ελλάδα κλπ. Προς ποιους είναι τα γραμμάτια αυτά? Αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να το κάνετε μάλλον στον κύριο Τσίπρα και στα στελέχη της. Όχι, ο κύριος Μητσοτάκης το λέει αυτό, δεν λέει ο κύριος Τσίπρας. Αυτό λοιπόν. Ο Τσίπρας θα σου πει δεν έχω γραμμάτια. Ο Μητσοτάκης ποιους εννοεί? Αυτό λοιπόν, επαναλαμβάνω, είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί, γιατί έχει τεθεί από τον πρόεδρο μας και μέσα από το βήμα της Βουλής. Αλλά απέφυγε να απαντήσει ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Άρα δεν είναι κάτι που ακούτε πρώτη φορά. Όχι, δεν το ακούτε πρώτη φορά. Απλώς θέλω να. Στο μυαλό σας υπάρχει μια αθέατη πλευρά της συμφωνίας των Πρεσπών. Είναι εμφανές ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει κάνει τα πάντα, έχει δώσει τα πάντα. Έκανε αυτό που όλοι οι προηγούμενοι, ειδικά το θέμα της συμφωνίας των Σκοπίων, των Πρεσπών, με συγχωρείτε. Έκανε αυτό που όλοι οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί αρνήθηκαν να κάνουν. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι εμφανές ότι για κάποιο λόγο, για κάποιους λόγους, υπαναχώρησαν και παρέδωσαν και η μακεδονική γλώσσα και η μακεδονική ταυτότητα στη γειτονική χώρα. Άρα λοιπόν πρέπει να μας πει, να απαντήσει ο κύριος Τσίπρας, ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι που τον έκαναν να πιστοχωρήσει και να παραδώσει γλώσσα, ταυτότητα και βεβαίως και μια σειρά άλλων παρενεργειών που δημιουργείται μέσα από αυτό. Δεν πιστεύετε δηλαδή ότι το έκανε επειδή το θεωρούσε σωστό? Υπάρχει μια απλή εξήγηση, το θεωρούσε σωστό? Καθόλου, καθόλου. Ναι. Καθόλου. Και επίσης δεν μπορεί να θεωρεί σωστό αυτό που το 70-80% των πολιτών θεωρεί λάθος. Ναι. Αλήθεια, τολμά να περπατήσει ο κύριος Τσίπρας στη Βόρεια Ελλάδα και στην Ελλάδα συνολικότερα? Τολμά να κοιτάξει τους πολίτες στα μάτια και να υπερασπιστεί αυτή τη συμφωνία χωρίς συνοδεία δεκάδων αστυνομικών και με κλούβες στο ΜΑΤ? Ναι. Γιατί δεν περπατάμε στην κοινωνία να ακούσει, να φουγκραστεί? Δεν ήταν λαοπρόβλητος, δεν ήταν ο άνθρωπος, ο ηγέτης που εκπροσωπούσε και μιλούσε γραμμένος μέσα από την κοινωνία και που με περισσή άνεση μπορούσε να πει το οτιδήποτε, να συναντήσει τον οποιοδήποτε, να τάξει τον οποιοδήποτε? Πλέον το όνομα Τσίπρας ή κύριος Τσίπρας είναι ταυτισμένο με το ψέμα και την αξιοπιστία. Πέστε μου κάτι. Βλέπετε, περιφέρεστε, κάνετε τις περιοδίες, βέβαια, ίσως δεν είστε το κατάλληλο πρόσωπο να ρωτήσω, αλλά όχι, η αίσθηση του κόσμου είναι πάντα χρήσιμη. Αισθάνεστε να υπάρχει μια μεταστροφή βαθύτερη? Όχι, ότι υπάρχει, τη βλέπουμε, τη μετράνε δημοσκοπήσεις, το ξέρουμε. Υπάρχει μια μεταστροφή εναντίον του Τσίπρα, υπάρχει και μια αποδοχή του Μητσοτάκη? Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Ναι. Η μία είναι αυτή που πιστεύει στο θετικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, ακούν πολύ καθαρά τις αδιαπραγμάτευσες προτεραιότητες της Νέας Δημοκρατίας για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Mm. Είπε και χθες, μιλώντας στην Κοζάνη και στα Γεννητσά την προηγούμενη μέρα του Σάββατο. Mm. Θα μειώσουμε τον έμφυα 30% εντός των πρώτων 2 ετών. Θα μειώσουμε τη φορολογία οριζόντια στις επιχειρήσεις. Και όχι μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Από το 28% στο 20%. Mm. Και θα μειώσουμε το ΦΠΑ στην εστίαση όπως το είχαμε κάνει από το 24% στο 13%. Mm. Είναι συγκεκριμένες δεσμεύσεις από ένα αξιόπιστο πολιτικό πλαίσιο Κυριάκο Μητσοτάκη. Ακούνε πολύ καθαρά ότι επενδύσεις είναι η λύση αυτή τη στιγμή για την τόνωση της οικονομίας και τη δημιουργία. Ωραία, αυτό είναι το θετικό αφήγημα. Το πιστεύουν. Υπάρχει και ένα ρεύμα να φύγουν αυτοί, αυτοί που λέγατε πριν. Πριν το είπατε. Θα σας πω. Υπάρχει επίσης πολλοί κόσμος που ταυτίζεται με την άποψη ότι είναι αδιαπραγμάτευτη πλέον η επόμενη μέρα για την επόμενη κυβέρνηση να ασχοληθεί με τα θέματα της παιδείας. Mm. Διότι η παιδεία, όπως είπε και χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι η βάση των αξιών μας. Η παιδεία είναι ο χαρακτήρας και δεν είναι μόνο δεξιότητες. Η παιδεία μας είναι και το όπλο με το οποίο προετοιμαζόμαστε για έναν κόσμο που γρήγορα αλλάζει. Γι' αυτό το λόγο και επανέλαβε τη δέσμευσή μας ότι ένα πρότυπο σχολείο σε κάθε νομό της χώρας. Πέστε μου αυτό που ρώτησα όμως. Επίσης δεσμεύτηκε για το θέμα της ασφάλειας, ναι, για τη κοινωνική συνοχή. Αυτό λοιπόν το αφήγημα το οποίο αποτελεί δέσμευση
του ιδίου και της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στους Έλληνες πολίτες. Ένα μεγάλο μέρος των πολιτών ταυτίζεται και πορεύεται πλέον με τη Νέα Δημοκρατία, διότι νιώθει ότι ακούει λόγια καθαρά, αξιόπιστα, από ένα επίσης αξιόπιστο πρόσωπο. Υπάρχει όμως και μια άλλη μερίδα πολιτών, η οποία νιώθει βαθιά εξαπατημένη και θυμωμένη με τον Αλέξη Τσίπρα. Είτε διότι στα εθνικά θέματα κινήθηκε αντίθετα με αυτό που η πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών και ιδιαιτέρως των Μακεδόνων μας πιστεύει ότι είναι σωστό. Ναι. Και βεβαίως έχει νιώσει στο πετσί του μια αντιναξιοπιστία και το ψέμα. Όταν του είχε τάξει 12-13 δισεκατομμύρια παροχές και αντί αυτού του είχε προσφέρει του κόσμου τη φορολόγηση και του κόσμου τα μέτρα, λογικό είναι να νιώθει θυμό, εξαπάτηση και να θέλει με κάποιο τρόπο να τιμωρήσει. Αυτός ο θυμός, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, μήπως τροφοδοτεί και την άκρα δεξιά? Είναι βέβαιο ότι όλο αυτό το αλαλούμ που συμβαίνει στο Κοινοβούλιο, ναι, όλη αυτή η τοξικότητα που έχει διοχετευτεί στο δημόσιο λόγο με ευθύνη του κυρίου Τσίπρα, του κυρίου Βούτση, του κυρίου Καμένου, είναι βέβαιο ότι τροφοδοτεί, αναπτύσσει ακραίες φωνές, άρα τροφοδοτεί και τα άκρα. Τα άκρα αριστερά, τα άκρα δεξιά, που στην ουσία είναι μία από τα ίδια. Διότι ναι, κάπου συναντιόνται αυτά τα δύο άκρα. Και είναι βέβαιο ότι η σημερινή κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα έχει συνεργαστεί με αυτά τα άκρα, μάλιστα η συγκυβερνήση. Έχει, δεν έχει, τώρα τροφοδοτούνται αυτά τα άκρα. Σε ένα βαθμό ναι, αλλά από την άλλη ο λόγος, ο καθαρός, η στρατηγική που ακολουθούμε ως Νέα Δημοκρατία, θεωρούμε πως λειτουργεί ως ανάχωμα στο λαϊκισμό και στις ακρότητες που ούτως ή άλλως τέτοιες ηγεσίες με τη στάση με τη συμπεριφορά τους επιδιώκουν να τροφοδοτήσουν και να δημιουργήσουν. Ναι. Εμείς είμαστε ενάντια στις ακραίες φωνές και βεβαίως να επαναλάβω για πολλωστή φορά ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ενάντια σε κάθε μορφής βία, ναι, και λεκτική ακόμα. Ναι. Για μας δεν υπάρχει πρόσημο ούτε χρώμα στη βία. Μάλιστα. Και το καταδικάζουμε με κάθε τρόπο και με κάθε